Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχήν, ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σε αυτή την συζήτηση. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, αυτή η συζήτηση θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα αφορά το μακροπρόθεσμο όραμα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία και το πώς, ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι δυσκολίες που θα για να πάμε προς αυτό. Και το δεύτερο μέρος θα είναι μια συζήτηση για το πώς οι Έλληνες στο εξωτερικό θα μπορούν να συμβάλλουν, να βοηθήσουν για την επίλυση της κρίσης, έτσι πιο ανοιχτή, ίσως πιο brainstorming, ας πούμε, στυλ. Τώρα, λοιπόν, θα συντονίσω τη συζήτηση στο πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος θα το συντονίσει ο Νικήτας Κωνσταντινίδης που κάθεται εκεί μπροστά. Σχετικά με το πρώτο μέρος, λοιπόν, έχουμε ένα καταληκτικό πάνελ. Λοιπόν, αρχίζοντας με τη σειρά με την οποία θα γίνουν οι παρουσιάσεις, πρώτα θα μιλήσει ο Παύλος Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και δικηγόρος στο Λονδίνο. Μετά θα μιλήσει ο Απόστολος Δοξιάδης, ο οποίος είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έχουμε, μάλιστα, νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε διαβάσει διάφορα πανεπιστημιακά που έχει γράψει. Και ο οποίος θα μιλήσει επίσης για θέματα που αφορούν το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και την, ας το πούμε, θεμητή του εξέλιξη. Και μετά θα μιλήσει ο Γιώργος Προκοπάκης. Θα πάμε πιο πολύ σε θέματα οικονομικά. Και ο Γιώργος Προκοπάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και ήταν πριν από αυτό καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Και τέλος θα μιλήσει ο Ανδρέας Κούτρας, ο οποίος είναι τραπεζικός, δουλεύει στο Citi στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε rocket scientist, έχει PhD σε αστροφυσική. Και ο Ανδρέας θα μιλήσει και αυτός για θέματα θεσμών. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα, ας πάμε στον πρώτο μας ομιλητή, που είναι ο Παύλος Ελευθεριάδης. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ στους οργανωτές για την τιμή που μου κάνετε να είμαι σε αυτό το πραγματικά επικοινωνιακό πάνελ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ σύντομα, 10 λεπτά, αν μπορέσω, και όσο πιο πολύ περιεκτικά. Γι' αυτό και έκανα γραπτό κείμενο, συνήθως δεν το διαβάζω, αλλά και σήμερα χρειαστεί να το διαβάσω έτσι για να μείνω στο θέμα μου. Οι λεπτομέρειες της κρίσης της Ελλάδας είναι γνωστές, περισσότερες. Αυτό που δεν είναι γνωστό, ή τουλάχιστον δεν συζητιέται πολύ, είναι μια γενικότερη εικόνα για το τι προκάλεσε την κρίση, γιατί φτάσαμε εδώ που είμαστε και πώς μπορούμε να βγούμε. Θα δώσω έτσι τώρα μια πολύ απλουστευτική ανάλυση για το πώς βλέπω εγώ πώς φτάσαμε στην κρίση, και αυτό θα οδηγήσει και στο πώς βλέπω πώς θα βγούμε. Το 1981, όπως όλοι ξέρουμε, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως ήταν τότε. Από το 1992, γίναμε μέρος της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι πάψαμε να έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο στην εισαγωγή αλλά και εξαγωγή προϊόντων, υπηρεσιών και εργαζομένων στη χώρα μας. Γίναμε κομμάτι μιας τεράστιας κοινής αγοράς. Από το 2001, όπως ξέρετε, είμαστε επίσης μέλος της Νομισματικής Ένωσης. Χάσαμε έτσι τον έλεγχο του δικού μας νομίσματος και μέσω της εσωτερικής αγοράς και του ευρώ, δηλαδή την αφάλιψη των συνταλλαγματικών κινδύνων, γίναμε πλήρες μέλος μιας εντελώς ενιαίας αγοράς. Η οικονομία μας διεθνοποιήθηκε. Δυστυχώς, η κρίση έδειξε ότι η διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ήταν μερική. Δεν ήταν πλήρης. Αγοράζουμε και δανειζόμαστε από το εξωτερικό, αλλά πουλάμε κυρίως στο εσωτερικό. Αυτή είναι έτσι πολύ βασικά, με αδρές γραμμές, η αιτία του δημοσιονομικού αλλά και του ελλείμματος στις τρέχουσες συναλλαγές, όπως θα τις περιγράφουν οι οικονομολόγοι. Χάσαμε την ευκαιρία της εσωτερικής αγοράς. Η απάντηση που δίνουν οι οικονομολόγοι στο γιατί χάσαμε την ευκαιρία είναι ότι δεν υπήρχαν τα κίνητρα. Από την εποχή του 1981, δηλαδή ακριβώς με την ένταξή μας, το κράτος άρχισε να μοιράζει επιδοτήσεις και δημόσιες συμβάσεις με κομματικά κριτήρια. Ήταν πολύ πιο επικερδές να συναλλάσσεσαι με τους, θα τους πω, μεγαλομεσάζοντες του δημοσίου, παρά με την αβεβαιότητα των αγορών του εξωτερικού. Τα προϊόντα μας δεν ήταν έτσι ανταγωνιστικά και όπως έχει δείξει ο Αρίστος Δοξιάδης στη μελέτη που ξανέδωσε στη δημοσιότητα, αλλά την είχε γράψει το 2003, τα προϊόντα μας ήταν επαρκή για την μικρή εσωτερική αγορά, αλλά όχι της Ελλάδας, αλλά όχι εξαιρετικά ώστε να πετυχαίνουν στις διεθνείς αγορές. Και αυτό ήταν κάτι που το σύστημα, το οικονομικό μας σύστημα το αποδεχόταν.
Ταυτόχρονα, η εσωτερική μας αγορά δεν είχε ποτέ πραγματικό ανταγωνισμό. Όσοι από εμάς είμαστε δικηγόροι και ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ξέρουμε τα προβλήματα που έχει στη στελέχωση, στην υποστήριξη, στην πολιτική παρέμβαση κ.ο.κ. Όπως δείχνουν όμως οι έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ήταν επιτυχημένες στο πρόσφατο παρελθόν, οι εναρμονισμένες πρακτικές και οι παραβιάστες δηλαδή της νομοθεσίας του ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ συνηθισμένες. Το γάλα ήταν μια περίπτωση, τα πουλερικά ήταν μια άλλη περίπτωση, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Στα δημόσια έργα, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και εγώ ίδιος όταν έκανα μια προσπάθεια να μελετήσω το θέμα, ο προστατευτισμός είναι θεσμοποιημένος. Είναι τρομερά δύσκολο για ξένες εταιρείες να κάνουν δημόσια έργα στην Ελλάδα. Υπάρχουν μητρώ, υπάρχουν πτυχία, υπάρχουν ένα σωρό εμπόδια, εν πωλής τεχνητά. Για τις προμήθειες της υγείας δεν θα πω τίποτα. Δυστυχώς πιστεύω ότι η σχετική απομόνωση της Ελλάδας δεν είναι μόνο οικονομική, δηλαδή δεν είναι μόνο η οικονομία μας είναι προστατευμένη, είναι και σε κάποιο βαθμό, όχι τελείως, και πολιτική απομόνωση. Και απομόνωση στον χώρο των ιδεών. Θα φανεί περίεργο όταν το λέω αυτό στο Λονδίνο, είμαστε τόσοι Έλληνες εδώ, κι όμως θα επιμείνω ότι υπάρχει κάποια απομόνωση, διότι ο πολιτικός μας λόγος είναι ασυνήθιστα εθνικιστικός και προστατευτικός. Όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Βρετανία, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει προστατευτισμό, τουλάχιστον κάποιες επιχειρήματα, αλλά είναι μια τελείως μειοψηφούσα λογική και επιχειρηματολογία. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους λογικές είναι πλειοψηφικές ή φαίνονται πλειοψηφικές, δεν ξέρω αν είναι. Σας θυμίζω δε μια τελείως απομονωμένη στάση της ελληνικής κοινής γνώμης σε θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος τους πολέμους στη Ιουγκοσλαβία, όπου η κοινή μας γνώμη ήταν τελείως διαφορετικά από την ευρωπαϊκή. Το θεωρώ δυσεξήγητη αυτή την η απομόνωση στον χώρο των ιδεών, αν υπάρχει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αν έχω δίκιο, απλώς το παρατηρώ, δεν έχω καμία εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η χώρα μας αντί να συγκλίνει προς την Ευρώπη από το 1981 και μετά, απομακρύνθηκε. Πώς εξηγείται αυτό? Η σύντομη απάντηση που θέλω να δώσω και απλουστεύοντας φυσικά τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα είναι ότι το 1986-87 περίπου τελείωσε η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση για μένα, που την έζησα σαν πολύ μικρό παιδί, ήταν μια περίοδος μεγάλης αισιοδοξίας, δημόσιας προσφοράς, κοινωνικής συμμετοχής και μεγάλου ρομαντισμού. Οι γονείς μου που ποτέ δεν είχαν ανάμεση σε πολιτικά πράγματα, με πήγαν, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, σε ανοιχτές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Υποδέχθηκα τον Καραμαλή στην Παραλιακή Λεωφόρο, νομίζω όμως ήρθε από τη Βουλιαγμένη. Και ούτω καθεξής, το 1974. Υπήρχε μια πολύ έντονη ανάμειξη στα δημόσια πράγματα και ένας πολύ έντονος ιδεαλισμός σε κόσμο που συνήθως δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Δεξιά και αριστερά, όπως όλοι ξέρουμε, ενώθηκαν στη στήριξη της δημοκρατίας και των νέων θεσμών της. Η ελευθερία του τύπου και της δημιουργίας έφεραν απρόσμενη άνθηση σε όλα τα είδη λόγου και τέχνης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1974 με 1984, ας πούμε. Πότε σταμάτησε αυτή η περίοδος? Σταμάτησε περίπου στη δεύτερη τετραετία Παπανδρέου. Και νομίζω το σημείο που τελειώνει μεταπολίτευση είναι η φράση που λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο: είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Διότι δείχνει ότι ο πολιτικός ρομαντισμός, ο ιδεαλισμός της μεταπολίτευσης τελείωσε. Και εγκατεδρήθηκε ένα κλίμα μεγάλου κινησμού και δυσπιστίας, εχθρότητας των δύο κομμάτων και των παρατάξεων, που μας έβαλε σε ένα τελείως άλλο κλίμα πολιτικό. Θυμίζω το σκάνδαλο Κοσκοτά, 88, 89, 90, δίκες και ούτω καθεξής, την ανακάλυψη, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να το πω αυτό ως δικηγόρος, μια και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, αλλά της βέβαιης δολοδοκίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μένιου Κουτσόγεωργα από τον Κοσκοτά για να φτιάξει ένα νόμο. Ήταν το σημείο, νομίζω, που κλονίστηκε η πεποίθησή μας σε ό,τι θεωρούσαμε, πώς να το πει κανείς, ενάρετο στην μεταπολίτευση. Την ίδια περίοδο, δυστυχώς, ολοκληρώνεται η εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα του 1992 για εμάς που το θυμόμαστε, το οποίο φέρνει σαν αντιστάθισμα του πλήρους ανοίγματος των αγορών κολοσιαία ποσά ως, ας το πούμε, αντισταθμιστικά, ας πούμε, εισφορές, ας πούμε, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, προς διανομή. Μιλάμε για τεράστια ποσά που έρευσαν από τα κοινοτικά ταμεία συνοχής και το καθεξής. Την ίδια περίοδο περίπου, 84-85-88 είναι βασικά ο χρόνος που λέω εγώ τώρα, ξεκινάει η λεγόμενη ελεύθερη τηλεόραση, που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός στην πολιτική ζωή και την πολιτική κουλτούρα της χώρας.
που στην πραγματικότητα, για όσοι δεν το θυμάστε ή δεν το ζήσατε, είναι η πειρατική αρπαγή των συχνοτήτων από μεγάλους εκδότες και επιχειρηματίες. Ήταν ένα τελείως σκανδαλώδες γεγονός ότι άνθρωποι που είχαν τα οικονομικά μέσα αγοράσανε τον εξοπλισμό και άρχισαν να εκπαίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα. Χωρίς καμία άδεια και χωρίς κανένα έλεγχο. Το 1993 η κυβέρνηση έδωσε προσωρινές άδειες, οι οποίες είναι ακόμα ενισχύ. Οι προσωρινές άδειες του 1993 είναι διάδειες με τις οποίες τα κανάλια εθνικής εμβέλειας εκπέμπουν. Χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς κανένα διαγωνισμό και χωρίς καμία διαφάνεια. Ο λαϊκισμός και η ανηθικότητα της τηλεόρασης, και δεν νομίζω ότι είμαι υπερβολικός, ο λαϊκισμός και η ανηθικότητα της τηλεόρασης αυτής γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής μέχρι και σήμερα. Είναι γνωστό ότι οι δημοσιογραφικές εκπομπές των περισσότερων καναλιών, όχι όλων, και δεν ισχύει για όλους τους δημοσιογράφους, φυσικά, κατευθύνονται από τους ιδιοκτήτες. Αυτό ισχύει κυρίως και για τα πολύ μικρά κανάλια που έχουν κάποια απήχηση στην Αθήνα ή αλλού. Οι επενδύσεις τους στην ποιότητα, όπως είναι γνωστό σε όλους όσους τα βλέπουν, είναι αμελητές. Ο πολιτικός κόσμος μιλά συχνά για διαπλοκή και αόριστα, την καταγγέλει, αλλά την έχει αφήσει ανέλυκτη. Το απλούστερο θα ήταν να προκηρυχθούν αυτές επιτέλους οι άδειες τηλεόρασης, με κάποιο διεθνή διαγωνισμό ενδεχομένως, ώστε να έχουμε μια ριζική αλλαγή. Το συμπέρασμα μου είναι ότι έχουμε μπει σε ένα, ή τουλάχιστον από το 88 και μετά, στο σύστημα που το ονομάζω αρπακτικό παρασιτισμό. Δηλαδή, η Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα και οι φίλοι του ξόδευαν τα χρήματα που ερχόντουσαν από την κοινότητα κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Και πού καταλήγουμε? Τι σημαίνει αυτή η ανάλυση του παρασιτισμού? Σημαίνει ότι η θεωρία ότι η Ελλάδα έχει ένα καπιταλισμό που απέτυχε είναι τελείως λάθος. Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εντελώς διαφορετικό από το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε τον τροχό. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πλησιάσουμε τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς της Ευρώπης. Κάτι που το θέλαμε από το 1822. Έχω εδώ ένα κομμάτι από το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822. Όλοι οι Έλληνες, εις όλα τα αξιώματα και τιμάς, έχουν το αυτό δικαίωμα. Δικαίωμα στα αξιώματα και τις τιμές. Δοτήρ δε τούτων, όχι του δικαιώματος, αλλά των αξιωμάτων. Δοτήρ, αυτός που τα δίνει, μόνη η αξιότητα σε κάστου. Ισότητα στις ευκαιρίες, όχι ισότητα στο αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, τι να την κάνουμε αυτή τη συνταγματική ισότητα? Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα, μιλάμε για την οικονομία. Και εδώ ακριβώς είναι το επιχείρημά μου. Αυτό που δείχνει ο ενάρετος κύκλος της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής είναι ότι τα πολιτικά δικαιώματα, η δημοκρατική ισότητα, όπως τη λέω, και η οικονομική ανάπτυξη πάνε παρέα. Η δημοκρατική ισότητα δεν είναι ίδια με αυτή του 1822, φυσικά. Η πρόοδος των ευρωπαϊκών θεσμών δείχνει ένα πιο κοινωνικά δίκαιο δρόμο για τη σύγχρονη δημοκρατία, αλλά και ταυτόχρονα και γι' αυτό το λόγο πιο παραγωγικό. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι το αντίθετο της αρπακτικής οικονομίας. Είναι ανοιχτή οικονομία και κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους και προστατεύει χωρίς να θυσιάζει το δυναμισμό του νέου και την καινοτομία. Και βρίσκει τρόπο να αποζημιώνει τους χαμένους της δημιουργικής καταστροφής που προκαλεί το νέο. Αυτό είναι το μυστικό, δεν είναι μυστικό, είναι απόλυτα γνωστό. Και θα σας αναφέρω σαν απλό παράδειγμα ότι στην Αγγλία, εδώ που ζούμε, ένας άνεργος, ο οποίος χάσει τη δουλειά του στην ηλικία, ας πούμε, 25 ετών, δικαιούται μέχρι 1.500 λίρες σε επίδομα ανεργίας και στεγαστικό επίδομα. Μέχρι να βρει δουλειά κλπ. Λοιπόν, έχει δωρεάν υγεία, δωρεάν εκπαίδευση, δηλαδή το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα και ενθαρρύνει την κοινοτομία και αυτό που λέμε δημιουργική καταστροφή και την ισότητα ευκαιριών, αλλά και προστατεύει τους αδυνάτους. Αυτή είναι για μένα, αυτό είναι για μένα το κλειδί. Θα τελειώσω λέγοντας ποιος είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα, την κοινωνική ισότητα που λέω και την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των αδυνάτων. Όλοι αυτό δεν θέλουν. Κι όμως θα αναφερθώ σε 4 θέσματα της μεταμεταπολίτευσης που έχουν εκραναστήσει κάπως το κλίμα της εποχής εκείνης και που είναι όλα λάθος, αλλά που όλα επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. Πρώτον, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Λάθος. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν υπάρχει αυτό το υποκείμενο Έλληνες και δεν υπάρχει και το αντικείμενο Ελλάδα. Αυτός που το λέει συνήθως θέλει να πάρει κάτι από εμάς. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή ευρωπαϊκή χώρα που υποδέχεται όλους όσους τηρούν τους νόμους. Δεύτερο θέσφατο. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Λάθος. Σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία ο εργάτης δεν είναι θύμα. Τρίτο. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Λάθος. Η αστυνομία μας προστατεύει από τα οργανωμένα συμφέροντα, ιδιωτικά και δημόσια. Τέταρτον. Εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Θα μου πείτε παροχημένο. Κι όμως, πολλοί κόσμοι το πιστεύει. Κι όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο προηγμένο πρόγραμμα ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης που υπάρχει σήμερα στον κόσμο.
Θα τελειώσω με τον επίλογό μου μια φράση του Μακρυγιάννη που δείχνει ότι το ιδεώδες της κοινωνικής ισότητας το οποίο αναφέρομαι είναι πάρα πολύ παλιό. Όταν του έλεγε η κυβέρνηση πάρε μερικά χρήματα για να μεσολαβήσει τους Πελοποννήσιους που έχουν εξεγερθεί και υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, τους λέει θα πάγω, αλλά θέλω να σας αποδείξω ότι εγώ δεν είμαι πραγματευτής να κάνω πραγμάτια την πατρίδα μου δια χρήματα. Δια τη στερέωση της πατρίδος μου και νόμους, δια εκείνο πεθαίνω, όχι δια άλλο. Και γύφτη να έχω την κυβέρνηση, εγώ νοικοτάζομαι. Καταλάβετε τι λέει. Και κατάπτυση να είναι η κυβέρνηση, εγώ υπακούω στους νόμους. Αυτό είναι το πνεύμα που νομίζω θα μας βγάλει από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ.